camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mal suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Valero de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή γιατί να ζούσα κυνηγημένος. Όχι, δεν θέλω να χάσω την αυτοεκτίμησή μου με τίποτα. Συμφωνώ με τον Άγγελο. Το πιο σημαντικό πράγμα στον άνθρωπο είναι η αυτοεκτίμησή του και η αυτοικανοποίησή του. Έχει κανένα από τα μέσα που φοβάται ότι ο Μούτσος έχει κάτι με την γυναίκα του? Εγώ πάντως δεν έχω τίποτα γιατί δεν έχω γυναίκα. Ούτε εγώ, επειδή είμαι παντρεμένος. Αν δεν φύγεις αμέσως από την Κύπρο, αυτή η φωτογραφία θα μπει στο ίντερνετ. Έχει τόσες ωραίες κοπέλες μες στο γυμναστήριο. Ναι, σε γυάλι σε μια. Εν δα τίποτε που να με ενθουσιάσει. Λοιπόν, αποφάσισα να μάθω αυτοκίνητο. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, λεβέντη μου! Κάνω 40 χρόνια καθυστερημένα, παρά ποτέ. Τα χτυπάς και γκόμενες έτσι. Λοιπόν, ξέρω μια καλή. Γκόμενα. Σχολήν οδηγού. Ναι, αλλά δεν θέλω να ξοθιαστώ στα μαθήματα. Θέλεις να ξοθιαστείς. Πώς θα μάθεις, κύριε Γιασεμάκη? Να μου μάθετε εσείς. Τι σας πληρώνω? Επειδή έχω έναν προαίσθημα ότι κάτι ετοιμάζει πάλι. Ωραία, για μένα έρχονεσαι. Αν ετοιμάζει τίποτε, να μάθεις που εσείς. Τα πράγμα. Στην ασφαλτό, πουρσαρός, με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα. Ταξιδεύεις για ταξίδια άλλα. Κυκλοφοράς μονάχα φτιαγμένος. Ο κόσμος όλος χιλιά κυβικά. Λοιπόν, κύριε Γιασεμάκη, το αυτοκίνητο μου είναι τα μάτια σου. Με φοάσαι, κορέ, έτσι είμαι τελειάσχετος. Άντε. Εξαναοδήγησες καμιά φορά? Όχι. Όχι. Όχι, αλλά είδα πολλά έργα στην τηλεόραση με αυτοκίνητα. Είδες πολλά στην τηλεόραση? Δηλαδή, ας σε ρωτήσει καμιά φορά η κυρία Χαρούλα εν τέλος γίνονται τα μωρά, να μου να της πεις ότι είδες εν τέλος γίνονται στην τηλεόραση? Λοιπόν, κύριε Γιασεμάκη, εγώ είμαι μια φτωχή κορούδα. Δεν μπορώ να αγοράσω άλλον αυτοκίνητο. Το μάθημα θα γίνει δαμέ. Δεν θα φύγουμε από το πάρκινγκ. Με φάσε, κόρη, να είμαι καλός οδηγός. Δε θέλουν για αγώνες φόρμουλα. Η φόρμουλα τον εμάρανε. Τέλος πάντων, πάρ' το σουίτς. Πού να το βάλω? Να σου πω πού να το βάλεις τώρα. Αλλά έχει χάρη που δεν θέλω να γίνω εσχρός. Γεια σας. Μήπως έχετε τις νέες τις πίσεις με ευσυντριφιλή? Όχι, α. Το νέο το αποσμητικό με άρωμα τριφιλή. Ούτε τούτο, να. Λοιπόν, να ήθελα ένα κουτί πίσεις κιόσμο. Και ναι, τσίνες, και θα ήθελα και ένα ποτήν το αποσμητικό το, με άρωμα του ευκαλύπτου. Α, μπράβο, ποτήν που κάνεις για το αποχωρητήριο. Πώς θα είναι? Ωραία, εσύ μου. Έλα, έτσι το δικά σου. Άρα πάεις. Come along now.
πιστεύω. Μα ποιος είναι τούτος που ευάλθηκε να μας καταστρέψει, ποιος? Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά σίγουρα έχει γνώσεις πολλές από κομπιούτερ, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να φτιάξει τέτοια φωτογραφία. Μα φαίνεται τέλεια αλήθινη. Άγγελε, τι θα γίνει αν την κυκλοφορήσει μέσα στο ίντερνετ, τι θα γίνει αν φτάσει στα σερκά του Λευτέρη? Γι' αυτό δώσε μου τη σε παρακαλώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε ποια χέρια μπορεί να πέσει. Και εδώ μέσα πολύ μπαινοβιώνει. Τι κρύβεις εκεί, κύριε Μούτσο? Δεν σας αφορά, κύριε Βλάχο. Έχω έρθει εγώ στο γραφείο σας ποτέ για να σας κάνω ανάκριση? Εσύ όχι, αλλά ήρθε η αστυνομία να μου πάρει κατάθεση. Και ήρθε εξαιτίας σου. Σε παρακαλώ, Λευτέρη, είπα σου ότι μου αρέσκουν τα ρεζιλίκια στον χώρο της δουλειάς μου. Μισό, δεν καταλαβαίνω. Αντί να έχω εγώ παράπονα που παραλίγο να με τυνάξω στον αέρα και να σας, κύριε Βλάχο, που σας κάνανε δηλαδή από την αστυνομία μερικές ερωτησούλες. Από πού και σου πει η αστυνομία να με θεωρεί ύποπτο? Δεν ξέρω εγώ, αλλά για να σε θεωρεί ύποπτη η αστυνομία θα έχει τους λόγους της. Δηλαδή προσπαθείς να μου πεις ότι είμαι εγκληματίας? Λευτέρη, αν προσπαθεί να σου πει τίποτα, σε παρακαλώ, μην γίνεσαι τόσο επιθετικός. Όπα, Ειρηνούλα, τον υποστηρίζουμε κιόλας. Δεν υποστηρίζω κανέναν, Λευτέρη. Απλά κουράστηκα με τούτα τα ρεζιλίκια. Μεταξύ μας, κύριε Βλάχο, δεν πιστεύω ότι έχεις κάποια σχέση με αυτή την ιστορία. Τώρα η αστυνομία σου πιστεύω ότι θέλει εμένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Χεστήκαμε για την άποψή σου. Και φεύγω για να μην θυμώσω κι άλλο. Ας κλείσω και την πορτούλα, μη σας ενοχλεί κανένας παρήσακτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Εγκρίμα η Κωνσταντία. Αφού αγαπιούνται με το τσιούλι, γιατί να μένε μαζί? Παιδί στάνει πια. Πέτε τα του emigration. Εμένα δεν χρειάζεται να μου πει κανένας τίποτε. Δεν φταίω εγώ αν ήταν χωρίς άδεια στην Κύπρο ο τσιούλι. Εντάξει ρε διά, είναι και κάνουν και κανένα φόνον ο καημένος. Παιδί στάνει πια. Ρε Χαρούλα μου, μπορείς να κάνεις κάτι μάνα μου να του επιτρέψουν να έρθει η Κύπρο? Σαν τι να κάνω δηλαδή, ρε Παντελή? Να κάνω εκδήλωση διαμαρτυρίας πόξω από το Προεδρικό, ενώ ξανακάμω απεργία πίνα στη Βουλή. Πολλά καλή ιδέα. Κόρη μου, απελώδεξες, καταλάβες το. Αν γράψεις κανένα γράμμα του Προέδρου, ρε Χαρούλα. Σιγά να με γράψω το γράμμα του Μαό Τσετούκ, Παντελή. Πολλά καλή ιδέα, ρε μαμά. Να γράψουμε το Μαό Τσετούκ. Να το γράψουμε, αγάπη μου, το Μαό Τσετούκ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Ο Μαό είναι δυσκολευτεί πολλά να διαβάζει το γράμμα μου. Γιατί, δεν ήξερε ελληνικά. Ναι, εκτός το ότι δεν ήξερε ελληνικά, εσύ είσαι κάμποσα χρόνια που έπεθανε. Μα σοβαρά, μάνα μου, ζάβαλε μου τον καημίνο. Απορώ δηλαδή τι σας μαθαίνω στο σχολείο. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να φύγω. Έχω έναν πρόστιμο ότι σύντομα να έρθει και πάλι πίσω τσουλί. Φοβούμαι ότι κάτι ετοιμάζει τούτη πάλι. Ξέρετε τίποτε? Κούζι, ωραία κοπέλα. Όχι και πολλά ωραία κοπέλα. Εσύ μαθαίνει την κούλα. Για τον βάζον είναι και πολύ του. Κάτε ρε βάσου, λέμε που σε θωρώ, πίνε μίλα της. Να πάω. Πάτε. Αύριο. Τι λέει ρε, αύριο μπορεί να μην την πετύχουμε. Τι είναι τώρα? Έλα μαζί μου. Συγγνώμη. Ναι. Είσαι η Μαρία, εσύ, ναι. Όχι, κατά κρύβια είναι η Άντρη. Άντρη, χαίρομαι πολύ, Άντρη. Βλέπω σε τακτικά εδώ στο γυμναστήριο, αλλά δεν είχε να μιλήσουμε. Εγώ είμαι ο Πάρης. Χαίρομαι πολύ, Πάρη. Να με χαίρεις, γιατί εγώ είμαι η Μαργαρίτα, η μέλουσα σύζυγος του Πάρη. Χαίρομαι πολύ, Μαργαρίτα. Εγώ είμαι ο Τάσος. Βάσος. Γεια σου, Βάσο. Έρχεσαι συχνά στο γυμναστήριο? Κάθε μέρα. Ναι, επειδή σε ξαναείδα. Ναι, τυχαίνε. Έρχομαι τακτικά. Ναι. Γυμνάζομαι που μωρώ. Την ώρα που γεννήθηκε, μου άρκεψε τα βάρη. Τι φαίνεται? Ναι. Σκεφτούμαστε να πάμε μετά το γυμναστήριο για κανέναν καφέ. Θέλεις να έρθεις μαζί μας? Άντε, εντάξει. Οκ. Να έρθουμε. Ναι.
Είναι και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Άλλη είναι να σου δώσω μια να σπάσεις. Αχ ρε Κοσμέ, για άλλη είναι. Κύριε Γιασεμάκη, έχει 5 λεπτά που προσπαθείς να έβρεις που μπαίνει το switch του αυτοκινήτου. Έτσι βιαζόμαστε. Όχι, εγώ βιάζομαι. Γιατί πρέπει να πάω να φάω φλαόνες στην κερακή του Πάσχα στη γιαγιά μου και εσύ έτσι όπως έπιασες να μείνουμε δαμέ. Μισό λεπτό. Πρόσεξε, μην ξεκινήσεις απότομα. Δεν φάστε ρε παιδιά, έτσι είμαι τελειάσκετος. Τούτο δαμέ ήταν πονή. Κοινόν τζαμέν το gearbox. Βάλτο στον drive και πάμε σιγά σιγά. Με φάστε είπαμε. Μπροστά είπαμε να πάεις, όχι πίσω. Κάτι επάτησες. Ω, Παναγιά μου. Ελπίζω να μην επαθέσει μια το αυτοκίνητο. Φωτογραφία πρέπει να την καταστρέψεις αμέσως, Αγγέλε. Και ποιο το όφελος. Αυτός που την κατασκεύασε θα έχει κατασκευάσει και άλλες πάρα πολλές. Ναι, αλλά είδες που προηγούμενος μπήκε ο Λευτέρης μέσα. Αν την έβλεπε, πώς θα το εξηγούσα εγώ μια φωτογραφία μαζί σου στο κρεβάτι. Έχεις δίκιο. Θα την καταστρέψω. Θα την κάνω 1000 κομματάκια. Όχι, όχι. Τι αν βρει κάποιος τα κομματάκια και ενώσει τα, καλύτερα κάψε τη. Καλά, πες. Κάπου κάνω ένα πτήρα. Θέλετε τίποτε να πιείτε. Να μου τούτο. Πάρτε πίσω. Εν τόλος καμνείς έτσι, γεμ. Απαραγιά μου. Είσαστε μαζί στο κρεβάτι, τι τσίρι. Μη σε κρατάμε άλλο. Ίσα. Κωστή, είσαι αεροσυνοδός. Ενδιαφέρον επάγγελμα. Ενδιαφέρον, αλλά έχει και τα ρίσκα του. Ναι, να σιωνώσεις το τσάι πάνω στα ρούχα κανιού επιβάτη, ας πούμε. Νομίζω πως η Άντρη εννοεί ότι η πτήση με τα αεροπλάνων λίγο επικίνδυνη. Όχι επικίνδυνη. Τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα είναι παραπάνω από τα αεροπορικά. Και το δικό σας επάγγελμα είναι πολλά ενδιαφέρον. Ναι, και πολλά βαρύ. Μεγάλη ευθύνη να είσαι στάρ και ειδόλιο των τηλεθεατών. Ειδόλιο, σιγά να μην είσαι και... Και κούρος. Ίδωλο θέλει να πεις, αγαπή μου, ίδωλο. Σταματάτε να μου λέτε να μου θέλω να πω. Μόνο εγώ ξέρω τι θέλω να πω και κανένας άλλο. Και εγώ στην αρχή δεν ήθελα να ακολουθήσω δημοσιογραφία, αλλά ύστερα αλλάξα γνώμη. Καλά έκαμες. Η δημοσιογραφία δεν θέλει μόνο look, θέλει και νου. Ναι, τάσο μου. Κανένα πρόβλημα. Ναι, τάσο μου. Ακού, να πιάσεις και την κυρία Φωτεινή και να χτεπάς στο πλοίο να φάμε φρέσκα στην Αγρίδα, να. Καλή ημέρα, κοντά. Πούρο, πουρι, πουράτσα. Ξόρι, έφυγες δεν μιλώ στο τηλέφωνο. Μεγάλη καλά λάχη μας. Τσέπου, τσέπου, μεγάλη ράτσα. Τσέπου, τσέπου, μεγάλη ράτσα. Καλημέρα σε τα φόρα και την πουλουστρίνα πρώτα. Ναι, Τάσο μου. Ναι, τι ελαλούσαμε. Τάσο. Τάσο. Κλείσε. Κύριε Μπουρό, δεν που μου διάζει να σου πω έναν νέον. Διώσω όσα θέλεις, θα είναι αφήσει τώρα. Οκ. Θέλω δική μου εκπομπή στην τηλεόραση με τίτλο «Ανθή που μιλώ ρε, το μεγάλο αμόρε του κυπριακού κοινού». Για θούλα, παράτα μας. Οκ, εσύ να χάσεις. Εγώ ήταν να σου πω τα πιο συνταρακτικά τελευταία νέα του καναλιού. Αλλά αφού θέλεις. Ναι, θέλω. Δηλαδή, εσύ ενδιαφέρει αν κυκλοφοράμε στα γραφεία μια φωτογραφία με το μούτσον και τη βλάχου πάνω τ' άλλου στο κρεβάτι.
το πράγμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Πεντινολή, έχεις πάει ποτέ καμιά φορά με ψαρίνα, ε? Θες να σου ρίξω έτσι καμιά μέσα να πούμε να αρχίσει τα κάνει και τα... Τι? Ε? Έχεις δίκιο ρε, σωστά. Άμα σου βγει φάουσα, δεν θα έχεις τρύπα να κρυφτείς. Και δικηγορικό γραφείο, λέμε τώρα. Για Σεμάκη Τριαντεφυλλίδη λέγεται. Α? Μισό λεπτό. Σήκωσε το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ανθή που μιλώ, ρε. Σούπερσταρ. Αθουλίτσα, είπε μου να σου πω ότι λείπει. Μπορεί, Αθουλά, πάμε μου λίγο γλύρω γιατί είμαι πνημένος. Τα πράγμα. Άντε ρε. Άγιε. Όσου ρε. Για πως είπε και παλάβωσες. Ο Μούτσος με τη Βλάχου στο κρεβάτι. Ποιον κρεβάτι. Της φωτογραφίας. Ποιας φωτογραφίας. Του Μούτσου με τη Βλάχου στο κρεβάτι. Σε κοινάνια ταροπούλα. Αυτό για. Κύριε Λευτέρη, τι κάνεις? Μέχρι πριν λίγο ήμουνα μια χαρά, γιατί? Κύριε Λευτέρη, πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες θεσκοπόσεως? Γιατί να κάνω θεσκοπόσεως ρε, ανόητη να πούμε. Νέο παιδί είμαι ακόμη. Λάθος σου, να πάεις να κάνεις. Τι λέτε ρε, και εσύ δεν κάνετε κανένα τεστ ευφυΐας να πούμε, γιατί σας βλέπω λίγο ασυνάρτητους. Κύριε Λευτέρη μου, δεν ξέρεις να μου μπορεί να σου συντύπουν μια στιγμή στην άλλη. Έτσι καλού κακού, πήγαινε κάμε να θεσκοπόσεως να ελέγξεις και τις βαλβίδες σου. Ναι, εγώ λέω να ελέγξεις εσύ τις βίδες σου. Τι ξαφνικό ρε μπορεί να έρθει να με βρει, ε, στα καλά καθούμενα κουτορνίθια. Ξέρω εγώ, μπορεί ας πούμε να λέω δηλαδή το αυτοκίνητο σου να γίνει μπουρλότ. Ή ας πούμε να έκανα γυμνή φωτογράφηση της γυναίκας σου. Στο κρεβάτι. Τσικ του τσικ με το μούτσο. Ζωντόβολα, σας βλέπω τσικ του τσικ με την ανεργία. Λευτέρη, τούτο δεν το περίμενα που λέω σου. Τι έγινε, παιδί μου? Γιατί άφησες την Ειρήνη να κάνει διαφήμιση στο ρούχο? Τι λες ρε, αποβιτανωμένη χλωροφύλλη να πούμε. Τι κοτσάνεις αμολάς να πούμε, τα έχεις παίξει κανονικά? Να μου κάνεις τη χάρη και ναι κοτσάνεις, εντάξει. Έτω και το διαφημιστικό που μας εισήραν κάτω από την πόρτα. Έτω! Παναγία μου ρε Παντέλη, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω πουλού και πουλά. Είσαι ενευριασμένη με την Κωνσταντίνα και γι' αυτό μιλάς έτσι ρε χαρούλα μου. Για να σου περάσει. Μα για να μου περάσει Παντέλη, σημαίνει ότι πρέπει να οριμάσει η Κωνσταντίνα. Για να οριμάσει η Κωνσταντίνα θέλει τουλάχιστον ακόμα 10 χρόνια. Ως τότε εγώ θα σαλτάρω. Γρήγορα και πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο χώρο και εγώ στη φυλακή. Θέλω μου σιγά μάνα μου και έχει πονοκέφαλο η θεία σου. Η θεία μου γιατί να έχει πονοκέφαλο? Άλλοι τα κουβαλούν πα στο μέτωπο. Και οι άλλοι, κόρη μου, και τι κουβαλούν? Τι είναι που τα κουβαλά, ενώ βλάχος. Τώρα, τι κουβαλά? Κάτι κλαθιά, σαν κίνα του ταραντού του Άι Βασίλη. Ατζεράδα. Ε. Παντελή αντροπή. Λοιπόν, ρε φίλα, τα νεύρα μου είναι λυμένα. Μίλα καθαρά για να μην τα βγάλω πάνω σου. Οκ. Αλλά να μην λέτε ύστερα ότι κάνω κάτι νιές. Λοιπόν, με στο κανάλι κυκλοφορεί μια φωτογραφία με το Μούτσον και με τη γυναίκα του Βλάχου στο κρεβάτι. Αποκλείεται.
Τι αποκλείεται, αφού είδα τη με τα δυο μαμάθηκια. Γιατί τι! Τι φανταζόμαι να το είπες κανένου. Μόνον του Λάκη, του Κουνελάκη. Παναγιά μου, απαναγιά μου, τσάτα. Του μάθει όλοι αυτοί για να έχουμε ιστορίες. Πάω. Πού πάει, ρε γαρούλα μου. Ένα προλάβω τον Λάκη πριν να βγάλει τη γλώσσα του περίπατο. Όσο για σένα, έγινες πολλά μεγάλη κατηναρέα, φούλα. Αλεύκολα να μάθηκε τους. Τι όλοι με αυτά έξω τώρα. Κατάλαβε. Σου παλιά, φούλα μου. Άντε παρετάτε με. Κωστέ, Βάσο, είσαι μακιγιέ. Μακιγιέ και στη λίστα. Σπάνιον επάγγελμα για άντρα. Για άντρα, ναι. Να με γιο Βάσο που μιλούμε. Α, ωραία, μωρό μου, επονήσες με. Η Μαργαρίτα θέλει να πει ότι ο Βάσος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άντρας. Αλλά... Αφού το ξέρεις, ρε φίλε, είσαι η ψυχή του καναλιού μας. Νομίζω ότι είμαι εγώ η ψυχή του καναλιού. Εντάξει, ρε μωρά, μύστερα που σαρα... Είναι ο Βάσος. Κάνω ό,τι μπορώ, παιδιά. Ένας καλλιτέχνης όμως για να δημιουργήσει πρέπει να εμπνέεται. Και σε ένα Βάσο, ποια είναι η μουσά σου? Νομίζω δεν την ήβρα ακόμα. Ναι, αλλά το παιδί ψάχνεται. Εν τα βάλε κάτω. Εσύ, Άντρη, sorry δηλαδή που γίνομαι αδιάκριτος, αλλά έχεις κάποια σχέση? Εν έχω τίποτε προς το παρόν. Ναι, αλλά προς το μέλλον. Έχει πολλά καλά παιδιά. Πως το Βάσο μας ας πει που είναι και αδέλια από εκεί. Όχι, εγώ και βιάζομαι να... Και καλά κάμνεις. Εγώ προσωπικά κουράστηκα να με πλησιάζουν οι άντρες και το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι το σεξ. Ναι, οι άντρες της σήμερα ημέρα είναι πολλά σεξουαλική και σεξοστρεφής. Εγώ καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Ναι, ο Βάσος μας είναι αισθηματίας και ευαίσθητος τύπος. Ο άντρας που ονειρεύομαι. Δεν πιστεύω ότι μου συμβαίνει το πράγμα. Η φωτογραφία μου με τον Άγγελο στο κρεβάτι. Και να πέφτει στα σέρκα πιού της Αθούλας. Τώρα θα γίνει βουκίνο μες στο κανάλι. Θεέ μου, τι κακόν ήρθε εν τζιβρέ με. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Βάλε ένα μπουσκι. Μπουσκι, Άγγελε. Μα, ένα λίγο γλύωρο για ποτό. Έλα ρε Πατηλίτρα, σε παρακαλώ, βάζεις ωράριο στο ποτό. Φέρε μόνο να χαλαρώσω εδώ πέρα, μιλάς τώρα. Εντάξει ρε Άγγελε, αλλά να ξέρεις ότι το ποτό δεν σου λέγει τα προβλήματα. Κάποτε μάλιστα κάνουμε τα και χειρότερα. Χειρότερα από την αποκλείεται. Άγγελε. Στην υγεία σου. Η υγεία μα, τι έπαθες εσύ στα καλά καθούμενα. Έλα ρε Πατέλη τώρα, μη μου κάνεις την πάπια. Sorry. Τι sorry. Δε στα πρόλαβε η Ανθούλα. Η Ανθούλα. Μα θέλει να πει τσιόμπου μου είπε ότι σας είδε σε φωτογραφία με την Ειρήνη στο κρεβάτι. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, το θέμα είναι ότι η φωτογραφία αυτό δείχνει. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ δεν κοιμήθηκα ποτέ με την Ειρήνη. Γι' αυτό μην το πεις και πιο πέρα. Καταλαβαίνεις μου. Παίχτη μου, σε νιώθω στο τελευταίο μου ομονιάτικο κύτταρο. Βάλα άλλο ένα. Εγώ μια βότκα παίχτη μου, σε παρακαλώ. Όχι, ουίσκι για μένα, δεν κατάλαβες. Για μένα παρακαλώ. Ναι, ένα ουίσκι για τον Άγγελο και μια βότκα για τον κούλι μας. Έφτασε. Πού λαλείτε. Μου έδειχε και εμένα μια φορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας φωτογραφίσαν με την αλληπέχτη μες στο κρεβάτι και πήραν τη φωτογραφία αυτός ο φίλος, ο Παρθένης. Και με κοινή να με σκοτώσει. Ναι, η διαφορά, κούλι μου, είναι ότι εγώ δεν κοιμήθηκα με την Ειρήνη, καταλαβες. Ναι, ρε παιχτή μου, αλλά πώς σας φωτογραφίσαμε μαζί με στο κρεβάτι, είναι τέλος δηλαδή. Έλα ρε κουλή, έλα ρε κουλή. Δεν ξέρεις για το φωτομοντάζ. Ξέρω, αφού μία φορά, Παντελή μου, εγώ ήθελα να βάλω μία κόμενα, εντάξει. Και της έστειλα μία φωτογραφία με την κεφαλή μου και το κορμί του Ροναλτίνιο. Ξέρεις τι ρε κουλή. Όχι, άκου να δεις παιχτή μου, δηλαδή, άρεσε της ναι μεν το κεφάλι, αλλά απερίψε το κορμί του Ροναλτίνιο, κατάλαβες. Θα ήταν ευλαμμένο το καημένο. Βέβαια. Όπως βλαμμένος είναι και αυτός που υπαθεί να μου καταστρέψει ζωή. Αγγέλε, να προσέχεις.
Και δεν είναι αστεία πράγματα τούτα. Κάποιος θέλει να σου κάνει μεγάλο κακό. Το ξέρω, Πατελή, ότι κάποιος θέλει να μου κάνει μεγάλο κακό. Αλλά ο τύπος δεν με ξέρει καλά. Είμαι καλός μέχρι να με πειράξουν, έτσι και με πειράξουν άλλοι μόνο τους. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και με τσαντίζει πολύ. Τι λες ρε μπαρδακοβούλωμα να πούμε, τα έχεις παίξει κανονικά, τι κοτσάνες αμολάς να πούμε. Λευτέρη, να μου κάνεις τη χάρη και είναι κοτσάνες, εντάξει. Εδώ φωτομοντάζ. Φωτομοντάζ. Ξανά. Ξανά από μένα. Από μένα. Τι κοτσάνες αμολάς. Να μου κάνεις τη χάρη και είναι κοτσάνες, εντάξει. Ορίστε. Πολύ ωραία, ξέχασα. Τίποτε, τίποτε. Διαφημιστικό. Το διαφημιστικό που μας έσυραν. Έτο το διαφημιστικό που μας έσυραν κάτω από την πόρτα. Να μου κάνεις τη χάρη και είναι κοτσάνες, εντάξει. Ορίστε. Είμαι σίγουρος. Πέταξ, πάμε. Κάτω μου στον Αλέξτορ. Άις ναι, μπω εγώ. Κύρις μου είναι αδάκα, ρε. Για άντρα, ναι. Θα με γιοβάσω που μιλούμε. Α, ρε, μωρό μου. Εμείνα μόνο στο ρε, έτσι αλλά σιώνα ακόμα. Ναι, αλλά τη σήμερα ημέρα, οι άντρες... Όχι, αλλά είναι σ' άλλα. Ναι, τη σήμερα ημέρα είναι πολλά σεξομανείς. Όχι. Σεξουαλική. Ναι, οι άντρες τη σήμερα ημέρα είναι πολλά σεξουαλική και σεξουαλικές. Άντε, αλλάξετε κουβέντα ρε παιδιά. Αλλάξετε κουβέντα. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο, για... Hey, Mappan. Πολλά καλή, ναι. Πολλά καλή ιδέα. Μπράβο, hey, Mappan, παίκτη μου. Λοιπόν. 3, 2, 1, πάμε. Πουλί, πολλά, εσύ. Θα να πιουρίζετε σε. 2, 1, πάμε. Κάτ. Βελός, ρε. Πάντως, αν ετοιμάζεις τίποτε, είναι ο μάχης πρεσιδής. Ναι, μπράβο. Τίποτε, θεία, στεύκησε. Να σου κάνω... Πελοδείχνεις. Πελοδείχνω, πελοδείχνω. Παραδείσαι να σου κάνω, να σε δάσω. Τι γίνεται εδώ. Συνοχίζουμε. Γεια. Έναν τεοχαλούδι την κατάσταση. Γιατί, Λεωνάρντο. Πιάσαν τα νερά. Με τι τους άντρες. Έχεις κουλούτσια με το. Έσπασες και τούτον το σερβίτσιο. Έπεσε, έσπεσε, σόλ. Ξέρεις ήταν που λαλούς στη χώρα μου για το σόρι. Ξέρεις. Είναι μισό. Μεν το πεις, γιατί θωρούμε και μωρά. Φως φανάρι να πούμε, Ειρηνούλα, κοιμήθηκε με το μούτσο. Έτσι μάτου, μα φάνηκε πιο ξύπνη, τα μάτια του σε πυρίλα. Για σημάκι, άντε, κόφτο, άντε, έχω ρίξει απλάκα. Εκτός και αν διαφημίζεις εντόνια, οπότε... Οπότε, τους τη λίγο από ένα σεντόνι στο λαιμό και καθαρίζω. Μεσογλάφος, λείπει. Καλύτερα. Λάκη, να πάμε μέσα που σε θέλω. κυρία Χαρούλα μου, κοιτάξε να δεις. Αρέσκεις μου πάρα πολλά σαν γυναίκα, αλλά δεν νομίζω να είσαι σωστό μες στο γραφείο του πρώην άντρα σου. Και νυν, μάστρο μου. Παιδιά, έχω θανατηφόρα και συνταρακτικά νέα. Αποφάσισες να μάθεις ελληνικά. Ήβρες το σήκω στο πριν το σηκώσουν άλλοι. Ας το σηκώσουν. Δεν καλά να βιάζουμε και τόσο πολλά τα πράγματα. Αν εμήλων, να θύσει. Ναι, με τούτα μυαλά που κουβαλάς, το μήλον μπορεί να θύσει, αλλά σε ένα μαράνεις και η γυναίκα ναι θα βρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν μου λες, μωρή! Ξέρεις από πού είμαι εγώ, Εγώ είμαι από τη Μάνη! Για φτάνεις που την Ήπειρον τώρα επετάχτηκε στη Μάνη! Ναι. Ο παππούς μου ήταν Ηπειρώτης και η γιαγιά μου ήταν Μανιάτισσα. Και ξέρεις τι κάνουνε αυτοί που τους φοράνε κέρατο στη Μάνη! Φόνο κάνουνε! Στο μαντάρα δική μου ένι, οπότε θέλω ανίω την κλείω την και βάλω πιο κοτσινάδι να θέλω. Είμαι ελεύθερη πολίτησα και έχω το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και της έκφρασης.
κύκλο για όλες τις ηλικίες. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Το μάθημα θα γίνει δαμέ. Δεν θα φύγουμε από το πάρκι. Με φάσα, κόρη. Να είμαι καλός οδηγός. Εθωρούν για αγώνες φόρμουλα. Η φόρμουλα του ανεμάρανε. Τέλος πάντων, πάρ' το σβίτς. Πού να το βάλω? Έχω έναν πρέστημα ότι σύντομα να έρθει και πάλι πίσω τσουλί. Φόβομαι ότι κάτι ετοιμάζει του τύπαλε. Ξέρετε τίποτε? Καλή ημέρα, κοντά. Πούρο, πουρι, πουράτσα. Sorry, δεν σου τη μιλώ στο τηλέφωνο. Μεγάλη καλά λάθη μας. Τσέπου, τσέπου, μεγάλη ράτσα. Να μου τούτο. Πάρ' την πίσω. Δεν το άλλος καμίζε, τσιγέ. Απαραγιά μου. Είσαστε μαζί στο κρεβάτι, τι τσίρι. Μη σε κρατάμε άλλο. Ίσα! Γιατί άφησες την Ειρήνη να κάνει διαφήμιση στο ρούχο? Τι λες ρε αποπιτανωμένη χλωροφύλλη να πούμε? Τι κοτσάνεις αμολάς να πούμε, τα έχεις παίξει κανονικά? Να μου κάνεις τη χάρη και ναι κοτσάνεις, εντάξει. Έτω και το διαφημιστικό που μας εισήραν κάτω από την πόρτα. Αρτινό το φεγγαράκι. Έφυγε από το γυαλιά. Πουλί! Πουλί είσες! Έσπασες και τούτο το σερβίτσιο. Έπεσε, έσπεσε, σόρι. Ξέρεις ήταν που λαλού στη χώρα μου για το σόρι. Ξέρεις, είναι μισό. Μεν το πεις, γιατί θωρούμε και μωρά. Πιένε καμέ μου τσάιν και έβρε φεντζάνι τσίγγενο. Γλύωρα. Αγάπη μου, δεν όχι σχολάσες νωρίς. Μαμά, μάμα, είμαι απελπισμένη. Γιατί, αγάπη μου? Φωτογραφίες μου με τον άγγελο στο κρεβάτι κυκλοφορούν παντού. Με τον άγγελο στο κρεβάτι? Με μου πεις ότι έκαμες έτσι πράγμα. Μάμα, ξέρεις με εμένα για έτσι άνθρωπο? Ίντελος κυκλοφορά έτσι φωτογραφία. Δεν ξέρω, μάμα. Κάποιος θέλει να μου κάνει κακό. Μεγάλο κακό. Αγάπη μου. Τέτοιο ρεζίλι δεν το περίμενα να πούμε. Η δική μου γυναίκα να πέσει τόσο χαμηλά. Δευτέρη ηρέμησε. Μπορεί να την πιέσει από το κανάλι για να κάνει τη διαφήμιση. Ποια διαφήμιση και πράσινα άλογα μου τσαμπουνάτρε για σεμάκι τώρα. Εφώς φανάρι να πούμε. Ειρηνούλα κοιμήθηκε με το μούτσο. Ετσιμάτου. Μα φάνηκε και όξυπνη. Τα μάτια του σε πυρίλα. Για σεμάκι, άντε, κόφτο. Άντε, δεν έχω ρίξει απλάκα.
Εκτός κι αν διαφημίζεις εντόνια, οπότε... Οπότε, τους τυλίγω από ένα σεντόνι στο λαιμό και καθαρίζω. Δευτέρη, σε παρακαλώ, όταν θα πάμε στο σπίτι θέλω να φερθείς σαν κύριος. Κερατάς και κύριος Λεωνάρντο, δεν γίνεται. Άντε ρε, προχώρα ρε, άντε ρε, νυχτώσαμε. Πάει το ένα γερατούδι. Πάει και το δεύτερο. Ρε μπελέ, ας σε δύο βλάχος κατήσεις του. Γεια σας. Καλώς την. Καλώς την κυρία Χαρούλα μας. Μεσοβλάχος. Λείπει. Καλύτερα. Λάκη, έλα πάμε μέσα που σε θέλω. Κυρία Χαρούλα μου, κοιτάξε να δεις. Αρέσκεις μου πάρα πολλά σαν γυναίκα, αλλά δεν νομίζω να είσαι σωστό μες στο γραφείο του πρώην άντρα σου. Και νυν, μάστρου μου. Κουνέλε, κόψε τις βλακίες και θέλω να σου πω δυο λόγια. Μιλάτε ελεύθερα, κυρία Χαρούλα. Τι έχει μυστικά από μένα. Σπουρτάτα. Με έντε να ακούεις, κυρία Χαρούλα. Εγώ είμαι τάφος. Παίρνω το μυστικό και θα το θάψω μαζί με το τέλειο κορμί μου. Άφησε τις λαφαζάνιες και απάντα μου σε τούτο μου να σε ρωτήσω. Ακούω, κυρία Χαρούλα. Την κουβέντα που σου είπε η Αθούλα, είπε στην κανένου αλλού. Είπε μου την εμένα. Αλλά και εγώ τάφος είμαι. Κατάλαβα. Πέσαμε σε καινοτάφια. Δηλαδή τώρα το ξέρετε το εσείς το μόνο. Του άλλο δυο. Ο κύριος Λευτέρης και ο κύριος Διασαμάκης. Κατά τα άλλα, δες και μου που είσαστε εντάφοι. Εμείς μόνο του κύριου Λευτέρη το είπαμε. Ο κύριος Διασαμάκης έμαθαν το που τη φωτογραφία που ήφερε μου κάτω από την πόρτα του γραφείου του. Και μάλιστα νόμιζε ότι η Ειρήνη κάνει διαφήμιση γυναικείων ισορούχων. Ωραία, υπαλλήλοι είσαστε, παιδιά, μπράβο. Κυρία Χαρούλα, εγώ προσωπικά μαράζωσα πάρα πολλά την υπόθεση. Αφού για να καταλάβεις που η ώρα μου το άκουσα, πόνισα στο μάσιο μου. Μάνα μου, ρε, είναι πολλά τραγικό. Ο κύριος Λευτέρης δεν εμπιστεύκε στα μάτια του. Να μου πες, ρε. Να μόνο το ρε, παιδιά. Αμα ρε, ευλαστήσαν και πάνω στη φωτογραφία. Μισό λεπτό, Ειρήνη μου, γιατί τούτα που ακούω είναι ιστορίες για αγρίους. Εσύ με τον Άγγελο, έχω το λόγο σου ότι δεν ετσιμηθήκετε μαζί. Μαμά, και μόνο που με ρωτάς τούτον το πράγμα, προσβάλλεις με. Προσπαθώ να καταλάβω, αγάπη μου, δηλαδή λαλείς ότι κάποιος σας έκαμε φωτομοντάζ. Ναι, με το κομπιούτερ τα πάντα γίνονται. Επιάσαν από μια φωτογραφία το κεφάλι μου εμένα και το κεφάλι του Άγγελου και βάλαντες πάνω σε άλλα σώματα για να παραπλανήσουν. Δηλαδή, αν πας στην κεφαλή μου, βάλω το σώμα της Κλόντιας Ήφεργο να φαινούμε κουκλάρα. Ρε μαμά, εσένα τούτο σε απασχολεί τώρα. Δεν καταλαβαίνεις πως όποιος και να το έκαμε προσπαθεί να μου δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα. Βέβαια, φαντάστηκες να παίζεις στα χέρια του άντρα σου τούτη φωτογραφία, τι έχει να γίνει. Μα έτσι μόνο με τον Λευτέρη μπορεί να έχω πρόβλημα, μαμά. Τώρα ζηλίκη στη δουλειά μου, σκέφτηκες το, θα μπορώ να κυκλοφορήσω. Καλά, κόρη μου, πώς είναι δυνατόν κάποιος να θέλει το κακό σου. Εσύ είσαι ένα πλάσμα που δεν έβλαψες κανένα. Μπορεί να μένουν εμένα που θέλουν να χτυπήσουν, μάμα. Μπορεί να είναι τον Άγγελο. Θέλεις να πεις ότι ο Άγγελος έχει τόσο μεγάλους εχθρούς. Δεν ξέρω, μαμά, δεν ξέρω. Ειρήνη, φαντάζομαι ο Λευτέρης να... Όχι, μαμά. Δεν θέλω να φανταστώ έτσι πράγμα. Δεν θέλω να περάσει ούτε καν που το νου μου ότι ο παπάς στο μωρό μου είναι τόσο άρρωστος. Διάβαζε, Παντελάρα. Άντε, ρε, να ψοφήσουν οι οχθροί μας. Give me one more, please. No, my friend, the bar έκλεισε. Παιδιά, έχω θανατηφόρα και συνταρακτικά νέα. Αποφάσισες να μάθεις ελληνικά. Όχι, γιέ μου. Θα έλεγα ότι ο Βάσος ήβρε κοπέλα. Κύριε Λύς. Τι κοπέλα ο Βάσος. Βρήκε κοπέλα, κανονική κοπέλα ο Βάσος. Ναι, και πάντως δεν την βρήκε στο κρεβάτι με παρουσιαστή γνωστού τηλεμακαζίνου. Την ήβρε στο γυμναστήριο. Μπράβο. Μπράβο, ήβρε κοπέλα γυμνασμένη, μπράβο. Για ξαναπέστο αυτό. Μπράβο, λέω, γυμνασμένη κοπέλα. Όχι, Παντελή, δεν λέω σένα. Για ξαναπέστο αυτό, Μαργαρίτα, που λες για τα κρεβάτια για τους γνωστούς τηλεπαρουσιαστές, τηλεμαγκαζίνο και όλα αυτά. Δεν μου με ρωτάς, γιέ μου εμένα. Εσύ έκαμες γυμνή φωτογράφηση με τη Βλάχου. Άκουσα να σου πω, Μαργαρίτα. Δεν θα ανεχτώ πάλι να βάλεις κανένα στο στόμα σου το όνομα Τσιρίνης.
Πρώτον, δεν είπα Ειρήνη και είπα τη Βλάχου. Και δεύτερον, θα μου πεις εσύ, κύριε Μούτσο, να μου τα λέω εγώ. Παιδιά, ήρεμα, δεν υπάρχει λόγο να τσακωθείτε τώρα. Ως πότε θα τα δέξω αυτό, ρε Βαντελή. Οποιοδήποτε δεν έχει να πει τίποτα εδώ μέσα, ανοίγει τη στοματάρα του και μιλάει για μένα και την Ειρήνη. Στοματάρα δική μου είναι, όποτε θέλω ανοίω την κλείω τη και θέλω βάλω τη τσοκοτσινάδη. Είμαι ελεύθερη πολίτησα και έχω το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και της έκφρασης. Ναι μου ρε παιδιά, βαθίσατε τίποτα τα καράφια σας. Για να βαθίσω τα καράφια μας, κύριε Πούρο μου, πρέπει να έχουμε καράφια. Έτσι είσαι ο καραβιούχος Δάνησα, κύριε Πούρο μου. Μάλιστα. Άγγελε, έχεις λίγο χρόνο για να μιλήσουμε για ένα θέμα. Για ποιο θέμα, κύριε Πούρο? Καλύτερα να το συζητήσουμε ιδιαίτερως. Όπως θέλετε. Άμα τούτη η ιστορία με τη φωτογραφία νομίζω θα γίνει πρωτοσέλιδο. Και πού να βρεις χίλια πόματα να κλείσεις χίλια στόματα που έλαλε και στέτη μου. Τόσο ωραία αγκόμενα η Αντριβέβα σου. Είσαι καλή κοπέλα, είσαι τυχερό ρε, είσαι τυχερός. Ναι ρε Άρη μου, αλλά μερικές φορές τα φαινόμενα πατούν. Τώρα είναι κούκλα, αλλά μετά μπορεί να φύγει πανούκλα. Άσο, γαμέ είσαι. Πού έχατε και σήμερα ολήμερα? Α, το παιδί είναι σε ραντεβού. Ναι, με ποιον? Με ποιαν θέλεις να πεις? Με ποιαν? Άσο, έφυγες ραντεβουδάκι με γυναίκα. Με αγκινάραν καλό. Όχι, ήμασταν εγώ η Μαργαρίτα Ντζαμέ. Ήταν έτσι, ας πούμε, μια συνάντηση γνωριμίας. Φιλενάδε, συγχαρητήρια. Άντε, φιλενάδα, ευχήθη μου καλή τύχη, γιατί χρειάζομαι τι. Η τύχη είναι καλή, βάζω μου, αλλά πρέπει να κάνει και εσύ κάτι. Τι να κάνω, δηλαδή? Εφιάνε που το καφέ, ας πούμε, γιατί δεν το ζήτουν εγώ, θα ξέψω το κινητό, τι τρεκούμπα. Έντια βία να ξαναβρεθούμε. Βάσο, ήβρες το σήκω πριν το σηκώσουν άλλοι. Ας το σηκώσουν. Δεν καλά να βιάζουμε και τόσο πολλά τα πράγματα. Αν εμήλω, να θύσει. Με δουν τα μυαλά που κουβαλάς, το μήλο μπορεί να θύσει, αλλά εσύ να μαράνεις και γυναίκα ναι θα βρεις. Αχ, αχ, αμπελοπούλα μου και παίχτες μου. Ο κόσμος είναι κακός. Τι σου έκαμε ο κόσμος, κούλι? Κουτσομπολεύκη, αμπελοπούλα μου, κουτσομπολεύκη. Βάλει μέσα στο στόμα του έναν άνθρωπο, μασά τον καλά-καλά, κι ύστερα φτύνει το διαλυμένο. Να μου πάθε ρε κούλι μου τώρα και πιάστες αμπελοφιλοσοφίες. Πληγώνει με η κακιά του κόσμου, παίχτη μου. Πληγώνει με. Γίνεται να διαδοθεί μες στο κανάλι ότι εφωτογραφήσαν τον Μούτσον και τη Βλάχου μες στο κρεβάτι Τιτσίρους. Τιτσίρους! Γεγαρό. Τώρα άρκεψα να θυμώνω, πάρα πολλά! Θυμός του Χορκάτη, ζημιά του πουντζού του. Και σε ποιο λόγο αρκάζεις τώρα να βγάλεις το θυμό σου? Πάνω στον έναν εγκέφαλο που εσκαρφίστηκε να μου κάνει τούτη την άνω στη φάρσα. Για να γίνουν παραπάνω, ρε ζηλίκια. Αυτό θέλεις, αγάπη μου. Να με αφήσουν ήσυχη, ρε μαμά. Τούτο θέλω. Πού είναι η άτιμη? Άτιμη εννοείς τη γυναίκα σου, να ντρέπεσαι? Εγώ να ντρέπομαι. Η εκείνη να ντρέπεται που έκανε τις ατιμίες της με τον κόμενό της. Λευτέρη, με φωνάζεις και έχουμε και ένα όνομα στη γειτονιά. Γεια μας εσύ, Λεωνάρντο, με το όνομα. Τι όνομα δηλαδή, αυτό του Χασοδίκη και της χαρούμενης χείρας? Ακού να σου πω, Βλάχο. Όχι, μαμά. Εν εγώ πω να του πω. Ο Λευτέρης από μένα μου περιμένει εξηγήσεις, σωστά? Εξηγήσεις, τα ακούς, εξηγήσεις. Αυτό νομίζω ότι με καίει στο σημείο που με έχεις φέρει. Λευτέρη. Έλα. Πέτεις ό,τι θέλεις, αλλά να εξηγηθείτε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Ναι, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν μου λες, μωρή! Ξέρεις από πού είμαι εγώ, ε! Εγώ είμαι από τη Μάνη! Για φτάνεις που την Ήπειρον τώρα επεταχτήκες στη Μάνη? Ναι. Ο παππούς μου ήταν Ηπειρώτης και η γιαγιά μου ήταν Μανιάτισσα. Και ξέρεις τι κάνουνε αυτοί που τους φοράνε κέρατο στη Μάνη? Φόνο κάνουνε! Λευτέρη. Έλα. Εάν πρόκειται να κάνεις φόνο, εγώ δεν πρόκειται να σε περασπιστώ, λαλό σου το. Φόνο θα κάνω για σεμάκι, για να ξεπλύνω την τροπή. Και θα πάω εγώ στο χώμα και αυτή η φυλακή. Εννοείς εγώ στο χώμα και εσύ στη φυλακή. Τη βλέπετε, ε? Την ακούτε? Θέλω να με κλείσει μέσα για να κάνετε δικά της με το μουζο.
Σε γελάσανε, κυρά μου! Σε γελάσανε! Α, ώστε είδαν τη φωτογραφία ο Λευτέρης. Ναι, είδαν την Τζέμινε. Τι εννοείς έμεινε? Εννοεί ότι έκατσε πάνω στην καρέκλα καμπόση ώρα και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ύστερα. Ύστερα κλείσαν του. Άτε. Άρπαξε τον ο κύριος Γιασεμάκη και φία. Φία που έπια. Ε, πού να ξέρουμε εμείς, κυρία Χαρούλα μου. Εν τσε, εμείς κοιτάζουμε τη δουλειά μας. Ναι. Εμάς δεν ξέρεις και μας να χώνουμε τη μούτη μας στα προσωπικά του άλλου. Νομίζω πως επία σπίτι του κυρίου Βλάχου για να ζητήσει ο μάστρος μας εξηγήσεις από την κυρία Ειρήνη. Ενελάκη. Ναι, ακούσα. Ακούσα το κύριο Βλάχο που πιάσαν τηλέφωνο την κυρία Δάφνη και ρώτησε την αν πιένει η Ειρήνη σπίτι. Και η κυρία Δάφνη είπε του ότι η Ειρήνη σπίτι και κλαίει. Ναι, και ο κύριος Βλάχος είπε τώρα κλαίει. Άμα έρθω εγώ στο σπίτι, να δεις κλάμα που θα ρίξει. Άρεσε και μου κατά τα άλλα που δεν χώνετε τη μούτη σας μες τα προσωπικά των άλλων. Χαιρετώ την πανηγυρή. Καλώς την, μάνα πώς είσαι. Α, κυρία Χαρούλα, είμαι πολλά στενοχωρημένη. Φαίνεται, σου τσιτρελίσες που το κακό σου. Γιατί? Γιατί, εν ακούσετε τα νέα για τη γυναίκα του πρώην σας με τον Άγγελο Μούτσο. Ναι, τα ακούσαμε και είναι πάρα πολύ λυπηρά. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω λέξη που του ταούλα. Κάποιος που θέλει να τους κάνει κακόν το έκαμε το πράγμα. Δηλαδή, κυρία Χαρούλα μου, εσείς εμπιστεύκετε ότι ήβραν τους τίτσιρους μες στο κρεβάτι? Του ταούλα είναι κόλπα κάποιου πολλά άρρωστου μυαλού. Ναι, αλλά το θέμα είναι πως όλοι ανοίξαμε το στόμα μας και πάνε κουβέντες. Όπως λαλείς ο Παντελής, πού να έβρω 1000 πόματα να κλείσω 1000 στόματα. Ναι, φυσικά με την εξέλιξη της βιομηχανίας, τώρα το στούπωμα που καλλιώνει είναι πάρα πολύ απλή υπόθεση. Θέμα λεπτών, δευτερολέπτων θα έλεγα. Τώρα εσύ δηλαδή δεν κατάλαβες ότι μιλούμε για μπουκάλια αλλά για ανθρώπους? Και τα λόγια τα βαρετά πληγώνουν τους. Δεν μπορώ, νιώθω πολύ άσχημα που είμαι ένα που τσιντά χιλιά στόματα. Κύριε Πούρο, σας το ξαναείπα. Η φωτογραφία αυτή είναι παραπλανητική. Εγώ ποτέ δεν έχω κοιμηθεί με την Ειρήνη Βλάχου. Άκου, Αγγελέ, εγώ πιστεύω σε. Αλλά αν φτάσει στα αυτιά του άντρα της και ζητήσεις εξηγήσεις, εσύ να μπορεί να το πεις. Κοιτάξτε, θα πω την αλήθεια. Ότι είμαι αθώος. Και ελπίζω να μην φτάσει στα αυτιά του. Να μην ελπίζεις, Άγγελε. Ήδη το ξέρουν πάρα πολύ. Είναι δυνατόν να μην το πει έστω ένας. Ναι, το έχουμε αυτό. Χτυπάμε κάποιον. Και μετά το βλέπουμε σαντιστικά όταν θα είναι κάτω και υποφέρει. Λοιπόν, Άγγελε, θέλω να πεις τι θα κάνει με αυτό το θέμα. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει που κυκλοφορούσε ο κανάλι μου αυτές οι κακοήθειες για σένα και για την Ειρήνη. Τι νομίζετε, κύριε Πούρο, ότι εγώ το απολαμβάνω? Πείτε μου όμως τι να κάνω. Γιατί δεν στείλεις τη φωτογραφία για εξέταση? Πού να την στείλει δηλαδή? Στην αστυνομία. Και αμέσως ειδικούς που μπορούν να σου πούνε αν η φωτογραφία είναι φωτομοντάζ ή original. Κοιτάξτε, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν θέλω να αρχίσουν να τα σκαλίζουν και να φτάσει στα αυτιά του Βλάχου. Δεν θέλω να έχει φασαρία στο σπίτι της Ειρήνη. Άγγελε, να είσαι σίγουρος ότι στα αυτιά του άντρα της ήδη θα έχουν φτάσει. Έχει δίκιο, Νιάντζη. Τίποτα δεν μένει μυστικό σε τούτον τον τόπο. Εντάξει, λοιπόν. Θα πάω στην αστυνομία και θα το καταγγείλω. Και θα αποδείξω σε όλους ότι και εγώ και η Ειρήνη είμαστε αθώοι. Πάντως είναι σοβαρή κουβέντα που είπε, ρε φίλε. Η γυναίκα είναι παντρεμένη. Η γυναίκα στο σκεφτόταν πριν κοιμηθεί με το παιδί. Ο Άγγελος λαλεί πως έγινε και φωτομοντάζ, δεν αποκλείεται. Σίγουρα είναι φωτομοντάζ. Ούτε η Ειρήνη ούτε ο Άγγελος θα έκαναν ποτέ έτσι πράγμα. Παρούδι μου, μένεις τόσο αφελής. Οι άνθρωποι είναι ερωτευμένοι φουλ. Τούτο φαίνεται που χίλια μίλια μακριά. Ναι, έχει δίκιο. Ο Βίχα και ο έρωτας δεν κρυφκούνται. Εντάξει, μπορεί να έχουν αισθήματα ο ένας για τον άλλον, αλλά στο κρεβάτι μαζί να αποκλείεται. Ούτε ο Άγγελος θα το εζήταν, αλλά ούτε και η Ειρήνη θα το εδέχεται. Ναι, κάτσε πίσω τώρα το Βλάχο πως έγινε και φωτομοντάζ. Ένι που είναι αφορμολογημένος, αν μάθει και έτσι πράγμα, εκτός κι αν δεν το μάθει. Σιγά με μείνει κρυφό.
Τα κακά νέα πάρη μου διαδίδονται εύκολα. Αχ, είναι τούτο που φοβούμαι και δεν θέλω να μπλέξω με γυναίκα. Ναι, είναι μόνο τούτο το πρόβλημά σου. Λευτέρη, γιατί δεν θα έχεις εδώ που λέει Ειρήνη ότι κάποιος έκαμε το φωτομοντάζ για να τους μπλέξει. Σε παρακαλώ ρε Γιασημάκη τώρα. Τι είναι αυτά που λες να πούμε. Η Ειρήνη δεν είναι αυτή. Λες να μην ξέρω πως μοιάζει η γυναίκα μου. Λευτέρη, το κεφάλι είναι δικό μου, το σώμα όμως όχι. Γιατί δεν θέλεις να το καταλάβεις. Γιατί το ξέρω το σώμα σου, Ειρηνούλα. Πόντο πόντο το έχω μελετήσει. 12 χρόνια φλογερού έρωτα να φτάνει επεξεγέλασε. Για παραπονιέσουν πως ήταν ψυχρή μαζί σου στο κρεβάτι. Τώρα ναι. Τώρα που στη μέση είναι ο γκόμενος. Εγώ μιλάω για πριν. Λευτέρη, δεν μπορώ να ακούω άλλο για γκόμενους και βλακίες. Εγώ δεν είχα ποτέ οποιαδήποτε πονηρή σχέση με τον Άγγελο. Θέλεις πίστεψε με, θέλεις με με πιστέψεις. Τι μας λες, Ειρηνούλα, δηλαδή, ε? Να πιστέψω τις πάρελες σου και να μην πιστέψω τα ίδια μου τα μάτια. Αυτό εδώ δεν είναι το σώμα σου, ορίστε, να. Ε, τι μας λες τώρα, να. Ε, αφού αναγνωρίζω και την ελιά που έχει στον νόμο. Μα ποια ελιά, η κόρη μου δεν έχει καμιά ελιά στον νόμο. Α, ναι. Πότε την έβγαλες? Ποτέ. Επειδή απλούστατα δεν την είχα. Φαίνεται μπέρδεψες με καμιά από τις φιλενάδες σου. Εγώ έχω μια απορία να την πω. Για σεμά και να χαρείς με μπεις βλακεία. Είναι βλακεία που να πω. Με τον το φωτομοντάζ μπορεί κάποιος να φυτεύει και τρίχες. Ναι, Λεωνάρντο. Και από φαλακρός γουλί γίνεσαι κατζόχυρος. Άσε μας τώρα χάρης και εσύ να πούμε. Πάντως, Λευτέρη, ακόμα και που σε έναν, περίμενα παραπάνω συμπαράσταση. Συμπαράσταση, ε! Δηλαδή τι θέλετε, ρε Ειρηνούλα, να σας βάλω να ξαναποζάρετε με μένα να αποστάω το κερί. Σε παρακαλώ, άφησε τους σαρκασμούς. Απλώς σε περίμενα να με επίστευκες και να με βοηθούσες να έβρω ποιος προσπαθεί να μου κάνει τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν δεν έχω κοντά μου τους δικούς μου ανθρώπους σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή της ζωής μου, ποιο θα έχω. Έχει δίκιο, Δημήτρια. Ειρήνη μου, έχεις κοντά σου το θείο σου. Και τη μάμα σου, αγάπη μου. Εμένα ποιος θα με στηρίξει, ρε παιδιά, που αμφιβάλλω για όλα πια. Ποιος θα με πεις πως αυτό το παιδί που χειρόμουν πως είναι δικό μου δεν είναι αυτού του άθλιου του Μούτσου. Τι με κοιτάς, Ειρηνούλα, ε? Απόδειξε μου το. Δικό μου είναι το παιδί. Ή του μορφωνιού από την Ελλάδα. Τούτη δουλειά
καλό, γιατί η Χαρούλα σε χώρισε και με την Ειρήνη έχεις πρόβλημα. Άντε ρε, την κάνει και γρούφι την καρέκλα γι' αυτό. Περιμένω τον γρούφι της καρέκλα. Περιμένω τον γρούφι. Καλό, γιατί η Χαρούλα σε χώρισε και με την Ειρήνη. Θα κάνει περισσότερο. Είναι γελιοδέστατη. Μα τι θα κάνω, είναι η καρέκλα μου. Άντε ρε, έλα. Καλό, γιατί η Χαρούλα σε χώρισε και με την Ειρήνη. Γιατί κρυφά ακούτε, θα σας κινήσω αγωγή, γιατί παρεμβαίνετε. Κρυφά ακούτε τούτα που λαλούμε. Θα πεθάνω τώρα ή αύριο μετάβριο. Δεν το έχει καθόλου. Κρυφακούτε, τούτα που λαλούμε. Ποιος, αφού τρέμει. Αφού τρέμει. Τώρα έχουμε πρόβλημα και στο σήκωμα, γιατί ακούγεται και στο σήκωμα. Αφήστε με αυτό το δραματικό μου μέσα. Βάλε, βάλε. Κρυφακούτε, τούτα που λαλούμε. Α. Αν καρτεράς να γίνεις τατάς που το θείον το κιασεμάκι να τύχησες. Γιατί είμαι μωρό για να γίνω τατάς. Όχι αγάπη μου, θα είσαι μωρό για να γίνεις τατάς. Να είσαι και απόξω που είναι εκκλησία και να με περιμένεις. Να σε περιμένω, δεν μου να κάνω. Έτσι εγώ έντα λάζε να έρθω. Μον πειραύλο. Με τα αυτοκίνητο ρε μάνα, μην τόσε να έρθεις. Άρα ρε μωρό μου. Ενώ ότι δεν θα έρθω με κάτι συνηθισμένο, θέλω να έρθω με κάτι που θα κάνει βαν. Μον πειραύλο. Να σου πω μια ιδέα. Ναι, κορυπέ μου. Να σύρεις μια βαρέλα, να κάτσεις πάνω της και να σκάσεις μπροστά από την εκκλησία όπως την πόμπα. Κρυάδες. Εγκαλία, να προχωρήσω να λείτε. Πρόσω όλο ταχώς που λαλούν την αυτή. Μα ρε Παντελή μου, φοβούμαι αν πάω και πληγωθώ. Μην με θωρείτε έτσι εμένα. Εγώ είμαι σαν τη μούτη του θκιόσμη. Ναι, βάζω μου, αλλά και ο θκιόσμης, άμα δεν τον ποτίζεις, να μαραθεί. Πάντα λαλώ να βαστώ τη γλώσσα μου κλειστή και πάντα παθαίνω να γίνω που λαλού γλώσσα να κάνω σαν την αλήθεια λέγει. Θέλεις ο άνθρωπος να είναι τσιρός. Όχι, να δω. Ο κύριος Πούρος μου είπε και μου πρότεινε δηλαδή μία λύση που πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Τι σου είπε δηλαδή. Μου είπε να πάρουμε τη φωτογραφία και να την πάμε στο αστυνομικό τμήμα και να την εξετάσουν εκεί. Παναγία μου, και να σας δει ουλιά στην αμυατή τσίρος, ενώ πολλά υποκοριστικό.